Ένα από τα αριστουργήματα του Πικάσο, ο πίνακας Λακουαφές, που είχε κλαπεί το 2001 από το κέντρο Georges Pompidou στο Παρίσι, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αξία του πίνακα, που είναι φιλοτεχνημένο το 1911, εκτιμάται ότι αγγίζει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Ο πίνακας εστάλει από κάποιον εν ονόματι Ρόμπερτ, ο οποίος διέμενε στο Βέλγιο με προορισμό το Long Island, συνοδευόμενος από κάρτα με την ευχή «Καλά Χριστούγεννα». Το έργο κατασχέθηκε από τις Αμερικανικές Τελωνιακές Αρχές. Ο μικρός καμβάς από λάδι, που έχει αναλογίες 33 επί 46 εκατοστά, δηλώθηκε ότι εκλάπη το 2001, αφού το προσωπικό του κέντρου Georges Pompidou διαπίστωσε ότι είχε εξαφανιστεί από το χώρο όπου φυλασσόταν.